εισαγωγή του ΙΑΣΥ που έχει γίνει από το 2019 είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεταρρύθμιση που έχει γίνει στον τόπο μας. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν σχέση με τον τομέα της υγείας πάντα κρίνονται ως πολύ δύσκολες και προβληματικές λόγω του ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις στον τομέα. Και είναι δύσκολο να αποδεχτούν ή να γίνουν αποδεχτές αυτές οι κοινωνικές αλλαγές που προέρχονται. Έχοντας πει αυτά, θεωρώ ότι με την εισαγωγή του ΙΑΣΥΑ που έγινε από το 2019 κρίνεται ως άκρος επιτυχή και έχει δώσει στο μέσο Κύπριον ασθενή διασφάλισε μια ισότιμη και έγκαιρη παροχή φροντίδας υγείας καθ' όλη τη διάρκεια που έχει υλοποιηθεί. Εν τούτης, ο κλάδος παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις, όπως παραδείγματος χάρη την τυποποίηση των διαδικασιών, των αποτελεσματικών έλεγχων και εποπτεία του τομέα, καθώς επίσης την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ, καθώς και την ψηφιακή μεταρρύθμιση με την εφαρμογή των ιατρικών φακέλων των ασθενών και την εφαρμογή της τηλεϊατρικής. Για να μπορέσει το σύστημα να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποδοτικά για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα.